Ελλάς για ακόμα μια χρονιά η ελληνική αποστολή σημείωσε σημαντική διάκριση στον τελικό της Παγκόσμιας Ολυμπιάδας Ρομποτικής που πραγματοποιήθηκε στον Παναμά. Με θέμα συνδέοντας τον κόσμο, η ελληνική αποστολή κατέλαβε την πρώτη θέση στην Ευρώπη και την τέταρτη παγκοσμίως ανάμεσα σε 451 ομάδες από 90 χώρες. Παρακαλώ πολύ τον κύριο Ιωάννη Σουμαλακίδη, πρόεδρο του WRO Ελλάς, να έρθει να παραλάβει το τιμητικό βραβείο για την προσφορά του στην εκπαιδευτική ρομποτική και την επιστήμη. Και στην Αφρική, έτσι, βέβαια. Επειδή είμαστε πολύ φίλοι εδώ απόψε, και είμαι και συγκινημένος γιατί είχα χρόνια να δω εσάς όλους. Θα πω, να ξεκινήσω κάτι από ιστορικό και μετά θα πω δύο κουβέντες για μας. Θα πω λοιπόν ότι όταν η κυρία Διαμαντοπούλου ήταν Υπουργός Παιδείας, ήταν η πρώτη που ξεκίνησε σε επίπεδο θεσμικό να συζητάει για την εκπαιδευτική ρομποτική. Και δεν το λέω τώρα γιατί είμαστε σήμερα εδώ, αλλά γιατί έχει σημασία να μαθαίνετε και εσείς πώς εξελίσσεται όλη αυτή η διαδικασία που για μας πλέον αριθμεί 20 χρόνια, δηλαδή 20 και πλέον, γιατί από το 2000 μέχρι το 2024 έχουμε 24 ολόκληρα χρόνια, όπου ουσιαστικά τι είναι η εκπαιδευτική ρομποτική, γιατί είστε και ένα στρώμα έτσι ανθρώπων, είναι η δυνατότητα να προσεγγίσει η εκπαιδευτική κοινότητα το τι συμβαίνει στην πραγματική αγορά. Γιατί πριν από το 2000 δεν είχαμε τη δυνατότητα αυτή. Δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση σε ένα σχολικό περιβάλλον, σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα, να μπορούσες να φτιάξεις ένα ρομποτάκι το οποίο θα εκινήθω ή θα έκανε κάτι που θα ήθελε ο κατασκευαστής του. Δεν είχαμε αυτή την πλατφόρμα. Τα τελευταία 24 χρόνια η εξέλιξη έχει γιγαντωθεί. Και για μας το σύνθημα εξακολουθεί και παραμένει η Ελλάδα μας πρωταγωνίστρια σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το αποδεικνύουν οι Ολυμπιάδες και ανοίγω εδώ μια παρένθεση, οι Ολυμπιάδες στις οποίες συμμετέχουμε εμείς, που είναι μόνο μία, δεν είναι κατ' ονομασία Ολυμπιάδα, αλλά για να λάβεις μέρος, μόλις προχτές το Σάββατο, 100 και πλέον ομάδες μαθητών από επίλεκτες, θα το εξηγήσω λίγο πιο κάτω. Μία μόνο από όλες αυτές θα πάει στη Σμύρνη που φιλοξενεί την επόμενη Ολυμπιάδα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής του 2024 που φιλοξενεί η Τουρκία στη Σμύρνη. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι η χώρα μας είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο γνώσης, κατάρτισης και δυνατοτήτων. Και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε ως μια διαδικασία και να το εξάγουμε, δηλαδή να δώσουμε τη δυνατότητα στη χώρα μας να πρωταγωνιστήσει σε αυτό το τομέα. Δύο κουβέντες ακόμα για να μην πάρω τον πολύτιμο χρόνο σας. Για μας κλείνει ένας μεγάλος κύκλος 20 ετών, όπου κάθε χρόνο διοργανώνουμε τον διαγωνισμό εκπαιδευτικής ρομποτικής και κάθε Μάρτιο τον διαγωνισμό STEM. Δύο κουβέντες για το STEM. Το STEM είναι η πρόκληση για όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα και ιδιαίτερα για το εκπαιδευτικό σύστημα της Ευρώπης. Δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για την Ευρώπη. Πρέπει να αλλάξει όλο το μοντέλο εκπαίδευσης. Να αναδείξει αυτά που είπε και η προηγούμενη κυρία για το teamwork, για την επίλυση προβλήματος, για την αυτοπεποίθηση μέσα από τη γνώση. Και γι' αυτό το σκοπό εμείς έχουμε πλέον ταυτιστεί με τρία συνθήματα. Η τεχνολογία πρέπει να είναι προσιτή, φτηνή δηλαδή. Πρέπει να υποστηρίζετε, την υποστηρίζουμε πάρα πολύ και πρέπει να είναι, να δίνει τη δυνατότητα να είναι κοντά στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών. Με αυτή την έννοια λοιπόν, κάθε Μάρτιο κάνουμε τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και STEM, ο οποίος από του χρόνου εξελίσσεται σε Βαλκανιάδα και Μεσογειάδα. Πλέον των 21 χωρών θα έρθουν να λάβουν μέρος του χρόνου. Και παράλληλα κάθε Ιούνιο η προκριματική για την επόμενη Ολυμπιάδα που θα είναι η Σιγκαπούρη. Όλα αυτά μου αρχιμίζουν ιδιαίτερα χαρά, συγκίνηση και είναι και ιδιαίτερα συγκινητικό ένας διακεκριμένος οργανισμός όπως είναι τα Leaders Awards, στο Education Leaders Awards, να αναγνωρίζουν αυτοί μας την προσπάθεια και να μας βραβεύουν σήμερα. Γι' αυτό το λόγο είμαστε και συγκινημένοι και χαρούμενοι
και θέλω να σας ευχαριστήσω άλλη μια φορά γι' αυτό. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε το βραβείο σε εσάς. Μπράβο. Ναι, χειροκρότημα, όποτε θέλουμε να κάθε ώρα και στιγμή αυτή η γιορτή είναι δική μας και πραγματικά κάθε προσπάθεια αξίζει. Τώρα συνεχίζουμε.